Πτωτικά συνεχίζει να κινείται ο γενικός δείκτης στο χρηματιστήριο αξιών Κύπρου, αγνοώντας το κλίμα των ευρωαγορών που κινούνται σταθεροποιητικά. Στις 4 ώρα Κύπρου, ο γενικός δείκτης κατέγραψε πτώση 3,7% στις 1.500 μονάδες. Από τον τραπεζικό κλάδο, με απώλειες κατά 4% κινήθηκε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,30 ευρώ. Στην Αθήνα η Κύπρου κινήθηκε επίσημα πτώση στα 4,32 ευρώ. Πτωτικά κινήθηκε και η μετοχή της Μαρφή Λαϊκής, υποχωρώντας 3,3% στα 2,34 ευρώ. Στην Αθήνα η Μαρφή κινήθηκε με απώλειες στα 2,34 ευρώ. Τέλος, η μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας κινήθηκε πτωτικά 4,5% στα 1,26 ευρώ. Αναφορικά με άλλες εξελίξεις, με μειωμένες ταχύτητες τρέχει η ανάπτυξη της οικονομίας το 2009. Αυτό προκύπτει από στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που δείχνουν πως ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας υπολογίζεται κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009 σε 1,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008. Μετά τη διόρθωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες ημέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 1,5%. Από την 1η Ιουλίου οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πληρώνουν ως και 60% φθηνότερα τις κλήσεις, τα σύντομα γραπτά μηνύματα και τη μεταφορά δεδομένων από κινητό τηλέφωνο. Ο νέος κανονισμός για την περιαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται ότι οι καταναλωτές δεν θα καταβάλουν περισσότερο από 0,11 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την αποστολή κειμενικού μηνύματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το εξωτερικό.